Έλα! Ναι. Ρε. Ναι. Σιγά, μην καυγίζεις, μίλα, ναι. Εγώ είμαι, ρε. Ναι, εσύ είσαι, ρε. Λοιπόν, ρε, άκουσε με λίγο. Μ' ακούς? Και κουφός είμαι, σ' ακούω, τι. Λοιπόν, σου λέω δύο παρεμβάσεις. Μίλα καθαρά, καθαρά. Αργά και καθαρά. Άκουσε με, άκουσε με. Λοιπόν, Νίκος από Περισσό. Νίκος από Περισσό. Ναι, Δυναμό Μόσχας η ομάδα. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι? Δυναμό Μόσχας, λοιπόν. Δυναμό Μόσχας. Δυναμό Μόσχας. Ναι, λοιπόν, άκουσα το καταργεί το Μαλάτο, μια παρέμβαση, ο οποίος είχε εκφράσει κατά καιρούς φιλοχουντικά αισθήματα. Φιλοχουντικά αισθήματα, αυτός. Ναι, να το θυμίσω ότι ο ιστορικότερος αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Ογόδας. Ο Γόδας. Ο Νίκος Ογόδας, ο πλαρχηγός του Ελλάς. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Εκτελεσμός από την Αζία, ωραία, κομμουνιστής και ήρωας. Εγώ άκουσα, αγαπητέ. Να ολοκληρώσει. Να... Όχι, να του απαντήσω για αυτό. Κάτσε να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε. Το χουντικό δεν λέει τίποτα. Μιλάμε για οικονομική κατάσταση, κατάλαβε. Να τελειώσει τη φράση μου και θα πει ό,τι θέλει. Να κάνουμε διάλογο. Διάλογο. Εκπομπή ολόκληρη. Πάμε λοιπόν, λέγε. Περίμενε. Ο Ολυμπιακός παρανέκαθεν μια ομάδα τη λαϊκή βάση του Πειραιά. Ωραία. Μια άλλα Χρυσή Αυγή έχει τώρα στη θύρα αυτή, αυτό λέει. Περίμενε, ραπ, ραπ, το ξέρω, περίμενε. Ναι. Θα τα πούμε όλα. Περίμενε. Πες, ακούω εγώ, ναι. Διαχρονικά ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα του Περάματος, τη Τραπετσόνα. Το Γολογιά, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Η οποία Κερατσίνη, είναι ναι. Κουκουέ, ωραία. Ωραία. Αυτό έγινε και μετά. Διαβάστηκε αυτό ο ιός του εθνικισμού, τη βρώμα και. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας του Πειραιά έγινε χρυσαφίδης, ωραία. Εθνικισμός τι είναι, για πες μας. Oh. Ο εθνικισμός. Ναι. Να νομίζεις ότι εσύ σαν Έλληνας μπορείς να φας τους υπόλοιπους λαούς και αυτό να σε καθιστά υπέτρο αυτών. Είδες που κάνεις λάθος και δεν ξέρεις. Εθνικισμός είναι αυτός που παλεύει για το έθνος του. Το κατάλαβες. Δεν κάνω κανένα λάθος. Έθνος του. Εθνικισμός. Εθνικισμός. Άστο τώρα. Εθνικισμός. Νομίζεις ότι είσαι ανώτερος από τα υπόλοιπα έθνη και δεν είσαι. Αυτό είναι άλλο. Ναι, σωστό. Δεν είναι άλλο. Ωραία τα λέει. Μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Κάνει λάθος. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Δυο φορές πήρες, ναι. Εγώ είμαι εσύ. Ναι. Λοιπόν, άσου λέω. Επειδή ξέρω θα το πω. Σήμερα είναι η επέτειος της του μάτς του θανάτου. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι ένα μάτς που είχαν παίξει οι Ουκρανοί τη Zenit, η πρόγονη της Zenit, σήμερα τους Ναζί, ωραία. Τι έχει γίνει τώρα. Άκουσα να δεις τι έχει γίνει. Η Zenit είναι στην Πετρούπολη, δεν έχει καμία. Με ακούς? Ναι. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, οι Ναζί είχαν καταλάβει το Κίεβο, ωραία. Και όλη την Ουκρανία. Και ετοιμάζαμε απόφαση στη Ρωσία το σχέδιο Μπαρμπαρόσα. Το ξέρουμε όλοι, όσοι ξέρουμε ιστορία. Εγώ είμαι διδακτορικό. Ετοιμάζανε βούκα λοιπόν. Ναι. Άκουσα, ακούστε να μιλήσουμε εδώ σωστά. Ωραία. Ναι. Σαν σήμερα ετοιμάζανε να δει απόφαση στη Ρωσία. Ωραία. Ναι, ωραία. Και σαν σήμερα είχαν πει στη Δυναμό Κιέβου, είχαν πάει τα SS και είχαν πει, λοιπόν, ακούσαμε λίγο, σήμερα θα παίξουμε αγώνα μαζί. Έχουμε καλέσει στο γήπεδο πολύ κόσμο και θα κάτσετε να χάσετε για να φανεί η υπεροχή των Ναζί. Ωραία. 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 Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου, κομμουνιστές άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε στην πατρίδα, πιστεύανε στο λαό τους, καθίσανε στο πρώτο ημίχρονο και χάνανε 2-1. Ωραία. Ωραία. Και στο ημίχρονο επάνω μπαίνουν Ναζί μέσα και τους λένε, παιδιά ακούστε λίγο, θα κάτσετε να χάσετε 5-6-7-1 για να φανεί στο λαό της Ουκρανίας η υπεροχή μας. Ναι. Ωραία. Ναι. Μπαίνουν οι Ουκρανοί στο γήπεδο, άνθρωποι κομμουνιστές, άνθρωποι μέσα από το λαό, άνθρωποι εργάτες, θύμοι και τους νικάνε από το 2-1-6-2. Τους ξεφυλίζουν, τους δείχνουν πώς γίνεται ο εθνικισμός να χάσει από το διεθνισμό, πώς γίνεται ένας λαός ενωμένος ενάντια στο φίδι να νικήσει, τους νικάει 6-2, τελειώνει το αγώνας και εκτελούνται όλοι.
εκτελούνται όλοι έξω το γήπεδο για χάρη ενός λαού, μιας ιδέας κλπ. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει να έχει ένας Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει ο Μαλάτος να βλέπει και να λέει ότι γι' αυτά είμαι περήφανος. Συγκινητικό είναι αυτό. Που είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει κάθε Έλληνας που βλέπει αθλητισμό, αυτά τα πρότυπα πρέπει να έχει για να λέει ότι είμαι περήφανος που βλέπω σήμερα ποδόσφαιρο. Ωραία. Ναι. Τώρα, όσοι εκφράζουν φιλοεθνικιστικά, φιλοκουτικά, φιλοφασιστικά αισθήματα, ναι, αυτά πρέπει να θυμάται και να σκέφτεται, γιατί σήμερα είναι ελεύθερος και βλέπει ποδόσφαιρο, handball, volley. Ποιος είναι ελεύθερος? Οτιδήποτε από όσα βλέπει ο καθένας μας. Εσύ νομίζεις ότι είμαστε ελεύθεροι τώρα που μιλάμε? Όχι, ραπ μου, δεν είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή, όχι, είμαστε ελεύθεροι. Άμα πάθουμε ένα έμφραγμα, έχουμε νοσηλεία, άμα δεν πάμε το παιδί στο φροντιστήριο, αν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, μπορούμε να μας. Μισό λεπτό. Έχουμε αξιοκρατία να μπορούμε, ξέρω εγώ, οι καλύτεροι να πάμε στα καλύτερα? Δεν έχουμε. Συμφωνώ, δεν είμαστε. Αποκλειστικά, για... δηλαδή, απόλυτα ελεύθεροι δεν είμαστε. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ραπ, επειδή σε σέβομαι και σε συμπαθάω. Ναι. Απλά λέω, εγώ δεν νιώθω και πολύ ελεύθερο. Δεν είμαστε όμως και όπως επί Τουρκοκρατίας, ούτε όπως το 40, ας πούμε. Ναι. Ακούστε με, Γιώργη, άκουσε με για εσύ, επειδή και εσύ, Γιωργάκη, ναι, είσαι καλό παιδί και σε συμπαθάω και σένα, αν και δεν υπάρχει, ωραία. Ναι. Άκουσε με λίγο. Για αυτά τα λίγα που λέτε τώρα ότι δεν τα έχουμε, δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε αλλιώς, θα είχαμε πολύ λιγότερα αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν αίμα και υδρότα να τα έχουμε. Ωραία. Οκ, boy, start. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Πληροφάζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να την βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό.
Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η κάτω τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα. Βυζής και δωρηλαίου γωνία. Στην κάτω τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.